Αλλά ένα σχόλιο για όλη αυτή την ατμόσφαιρα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Επιθέσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα νοσηρό κλίμα. Ακούω να μιλούν πολύ για εργαλειοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών. Αν κανείς θέλει να δει μια εργαλειοποίηση, τη βλέπει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όχι από την πλευρά της κυβέρνησης και άλλων πολιτικών δυνάμεων. Θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία όπως έστρωσε θα κοιμηθεί. Διότι αυτή η στάση της δεν πρόκειται να την ενισχύσει. Ενισχύει ακροδεξιά μορφώματα. Και η επόμενη περίοδος θα φέρει στο προσκήνιο τα θετικά επιτέγματα αυτής της συμφωνίας. Ήδη αυτό που προετοιμάζουν οι δύο χώρες, η Βόρεια Μακεδονία και η Ελλάδα, είναι θέματα συνεργασίας που θα αναπτύξουν την περιοχή. Εγώ επισκέφτομαι την περιοχή του νομού Φλόρινας και της Καστοριάς πάρα πολλά χρόνια, ιδιωτικά όχι πολιτικά. Το 1983, όταν πρωτοπήγα στην Καστοριά και στη Φλόρινα, υπήρχαν σύνορα εντός της χώρας. Έπρεπε να περάσεις με την ταυτότητά σου την ελληνική περιοχή. Αυτός ο φόβος που ήταν φόβος των ίδιων των πολιτών εναντίον του εαυτού τους, γιατί έτσι καθιερώνονταν αυτή η πολιτική, έχει μείνει πολύ πίσω. Τώρα θα μείνουν πίσω και αυτοί οι φόβοι, οι τωρινοί, μη τυχόν πάθουν κάτι. Υπάρχει. Θα αναπτυχθούν οικονομικές σχέσεις. Εγώ έχω μιλήσει με τα επιμελητήρια της Φλόρινας και της Καστοριάς και κυρίως της Φλόρινας, που είχε αναπτύξει εδώ και καιρό συνεργασία οικονομική με τους βόρειους γείτονες. Ήρθε η στιγμή, θα ανοίξει η σιδηροδρομική γραμμή, γιατί δεν μπορούσε διαφορετικά να γίνει, μέσω της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, για να αναπτυχθεί η οικονομία μας προς την βόρεια περιοχή και στις κεντρικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλοι θα ωφεληθούν. Όταν θα γίνονται όλα αυτά, και θα γίνουν, άμεσα θα αρχίσουν, θα δούμε όλοι τις ωφέλειες. Και εκείνοι που θα ωφεληθούν περισσότερο θα είναι οι κάτοικοι εκείνων των περιοχών. Δεν είναι ρίσκο, κύριε Πετρόπουλε, το ότι πήρατε μια απόφαση να φέρετε μια συμφωνία. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι απέναντι. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω. Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Είναι πολλές εναντίον μας. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Πιστεύετε ότι μπορεί να σας στοιχήσει εκλογικά αυτή η συμφωνία? Διότι όταν θα γίνονται οι εκλογές τον Οκτώβριο, φανεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι μεγάλες ωφέλειες για τη χώρα από αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα. Η Ευρώπη μιλάει με επένους για την πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Δεν είναι θάρρος, είναι ευθύνη. Αυτό επιτύχθηκε από την πλευρά της κυβέρνησής μας. Πάμε τώρα στα θέματα της δικής σας επικαιρότητας, αλλά που αγγίζουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Σήμερα είναι ένα υπουργικό συμβούλιο. Πάμε στον κατώτατο μισθό να ξεκινήσουμε με αυτό. Τα καλά νέα. Με τα καλά νέα. Έχουμε κάποια πληροφορία πόσο θα είναι, θα ανακοινωθεί σήμερα? Όσοι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα έχει κανένα νόημα αν εγώ έλεγα αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι ο μισθός. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει άλλωστε. Σήμερα είναι αυτή η απόφαση. Σήμερα θα ανακοινωθεί. Ναι, το μεσημέρι θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Είπαμε ότι 1η Φεβρουαρίου θα ισχύσει ο νέος κατώτατος μισθός, καταργείται ο υποκατώτατος μισθός και βελτιώνονται πλέον οι όροι των εργασιακών σχέσεων. Θα ακολουθήσουν και άλλες πολιτικές πάνω στη στόχευση αυτή. Θα είναι πάνω από το 4% που ζητάνε οι δανειστές? Τι νόημα έχει? Σε λίγες ώρες θα το ξέρουμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα με τα δώρα της συντάξης, Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε αποφάσεις. Περιμένουμε και κάποιες αποφάσεις. Αυτά θα εξελιχθούν. Από εκεί πέρα, η κυβέρνηση τι σχεδιάζει σε σχέση με αυτά τα επιδόματα, τα οποία κρίνονται και θα κριθούν τελεσίδικα από το Συμβούλιο της Επικρατείας? Η κυβέρνηση έχει μόνιμο στόχο τη βελτίωση του επίπεδου ζωής των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Ξεκινήσει από μια τεράστια έλλειψη κεφαλαίων για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Είχαμε μεγάλα ελλείμματα, τα οποία πια έπαψαν να υπάρχουν. Προχωράμε και προχωρήσαμε στα πλεονάσματα και βελτιώνουμε όλες τις παροχές, και μισθολογικές και συνταξιοδοτικές. Από ό,τι απεδείχθη τελικά, και αυτό αποκρύβεται από πολλούς, ένα μεγάλο μέρος των συντάξεων, δεν συμβαίνει με όλες, αλλά ένα μεγάλο μέρος των συντάξεων, πάρα πολύ μεγάλο μέρος των συντάξεων, έχει βελτιώσεις στο ύψος των παροχών. Συνεπώς, εκείνο που αποτέλεσε κριτήριο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, κάθε πολίτης να παίρνει το ανάλογο της συμμετοχής του στις φορολογικές δαπάνες με τη βασική σύνταξη, την εθνική σύνταξη που παίρνει, η οποία είναι από όρια
της ανάπτυξης που η χώρα σημειώνει και θα αναπτύσσεται διαρκώς. Και το ανταποδοτικό. Αυτό είναι το κριτήριο. Στα δώρα όμως. Στα δώρα. Υπάρχει σκέψη από αναφοράς. Μα σας είπα, εμείς έχουμε μόνιμη στόχευση τη βελτίωση με πολλούς τρόπους. Κάναμε πολλά πράγματα τα οποία δεν αποτελούσαν δηλώσεις, δεσμεύσεις ως προς τον τρόπο. Αυτό που αποτελεί για μας δέσμευση είναι ότι θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να βελτιώνεται. Άρα και τα επιδόματα και αυτά είναι στο σχεδιασμό το μελλοντικό. Όμως εδώ τα επιδόματα θα αυξηθούν έτσι κι αλλιώς. Ναι, εδώ είναι μισθούς, το δώρο που βγαίνει μια απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας που λέει θα δούμε τι θα βγάλει. Να μην προδικάζουμε την απόφαση. Υπάρχουν όμως πρωτόδικα αποφάσεις που δικαιώνουν τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς και τους ανενεργείας. Δεν έχει ολοκληρωθεί η δικαστική κρίση ως προς αυτά. Ναι. Όταν θα ολοκληρωθεί, θα δούμε τι θα κάνουμε. Εκείνο που λέω εγώ συνεχώς και νομίζω ότι δικαιούμαι να το λέω όπως κάθε πολίτης, να αναρωτιέμαι όταν οι δικαστές δικάζουν, τι σκέφτονται. Πρέπει να σκέφτονται όπως στην πρώτη δίκη που κάνανε τη δίκη την πιλωτική για την πρώτη, για το πρώτο μνημόνιο και το βγάλανε μια χαρά. Δεν σκέφτηκαν ότι αυτό το μνημόνιο που το κάνανε μια χαρά θα έφερνε την κατάρρευση της οικονομίας, θα προκαλούσε μια μεγάλη ύφεση, διότι όπως έχω ξαναπεί, με μελέτη της Eurobank, ένα ευρώ που αφορούσε από τις συντάξεις τους μισθούς, σου έφερνε 2,5 ευρώ απώλεια. Να σας πω όμως τι λένε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για το πρώτο, αλλά ξέρετε τι λένε πολλοί που σας ψήφισαν. Ότι εμείς σας ψηφίσαμε για να αποκαταστήσετε αυτές τις βλάβες και τις ζημιές. Άρα τώρα που έρχεται μια απόφαση, εσείς δεσμεύεστε ότι αν τελεσυνδικήσουν, ότι θα τα πάρουν όλοι και δεν θα είναι μόνο για αυτούς που έχουν προσφύγει. Να σας πω και πράγματι. Το πλέον που δεσμευτήκαμε να σταματήσουμε αυτή την κατηφόρα. Το κάναμε. Ανασχέσαμε τη διαρκή πτώση. Εκείνο που επίσης υποσχεθήκαμε είναι ότι παράλληλα με το μνημόνιο το οποίο μας δέσμευε και τα μνημόνια τα προηγούμενα, θα προχωρήσουμε σε πολιτικές βελτίωσης ώστε να ελαττώσουμε τις απώλειες. Και αυτό το κάναμε επίσης. Δεν υποσχεθήκαμε όλο τον κόσμο ότι θα τον αλλάξουμε πλην της πρώτης περίοδου, η οποία δεν έφερε το αποτέλεσμα το οποίο ελπίζαμε ότι θα έχουμε όταν η Ευρώπη βρισκόταν, πρέπει να το λέμε αυτό, όταν η Ευρώπη βρισκόταν μπροστά στο κίνδυνο πλήρους κατάρρευσης, το Γενάρη του 2015, να το ολοκληρώσω, το Γενάρη του 2015, αν θυμάστε, η πιστωτική χαλάρωση ήλθε το Γενάρη του 2015. Πριν την πιστωτική χαλάρωση, η Ιταλία και η Γαλλία βρισκόταν σε τεράστιο πρόβλημα. Και οι άλλες χώρες, πλην της Γερμανίας. Έγινε τότε η πιστωτική χαλάρωση και ο άξονα συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και των υπόλοιπων χωρών εκάμφθη. Και η Ελλάδα έμεινε μόνη της στην περίοδο εκείνη. Αν δεν είχε εκάμφθη αυτός ο άξονα συνεργασίας στην κοινή πλευρά, καθώς ήταν αυτές τις χώρες, για να σταματήσει αυτός ο στραγγαλισμός της οικονομίας της Ευρώπης με τις πολιτικές που υπήρχαν, θα είχαν αλλάξει ίσως και οι όροι. Δεν συνέβη αυτό. Τα πράγματα αλλάξανε. Και σε επειδή αυτή την αλλαγή των πραγμάτων, η κυβέρνηση αντιμετώπισε όλα τα προβλήματα με μια άλλη πολιτική. Στο πρώτο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είχατε πει για τα δώρα στις συντάξεις. Τώρα, αφού είμαστε εκτός. Ήτανε πριν την πιστωτική χαλάρωση και πριν, θα έλεγα, την αποστασία. Συμφωνούμε. Όμως τώρα πια. Την αποστασία κάποιων από την κοινή γραμμή να αντιμετωπίσουμε αυτή την. Ωραία. Τώρα όμως είμαστε εκτός μνημονίων. Το λέω με έμφαση. Ναι, είμαστε εκτός μνημονίων. Και είμαστε σε μία, σύμφωνα με την κυβέρνηση και με αυτά που λέτε, είμαστε εκτός μνημονίου, πάμε στις αγορές, άρα δεν υπάρχει το περιθώριο να γίνει μια επιστροφή σε αυτά. Και αν υπάρξει αυτή η απόφαση... Γίνεται αυτό. Ωραία. Αν υπάρξει αυτή η απόφαση, μπορούμε να πούμε στους συνταξιούχους ότι αν τελεσυνδικήσει η ιστορία θα το πάρουν όλοι... Θα ισχύει για όλους, για μην το έχουν στα δικαστήρια, όχι τίποτα άλλο. Μα το έχω πει εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Ότι η κυβέρνησή μας ποτέ δεν δικαίωσε μόνο όσους είχαν κάνει προσφυγές και αγωγές. Αποδείχθηκε με τα ειδικά μισθολόγια, δεν το δώσαμε μόνο σε όσους είχαν κάνει αγωγές. Αλλά αυτό θα συμβεί στο μέτρο και στο βαθμό που δημοσιονομικά μπορούμε να το κάνουμε. Μπορεί να το δώσετε με δόσεις, μπορεί να το δώσετε... Γιατί κάθε άνθρωπος δεν έχει μόνο τη σύνταξη, έχει και το νοσοκομείο, έχει το φάρμακο, έχει το σχολείο των παιδιών του, όλα, έχει τους δημόσιους δρόμους. Έχετε κάνει έναν υπολογισμό. Δεν πρόκειται να ξέρω ότι βγάλουμε να δοθεί στις συντάξεις, κανείς δεν θα το ζητούσε. Ούτε καν οι ίδιοι συνταξιούχοι δεν θα μας ζητούσαν
ό,τι βγάζουμε ως χώρα στο εθνικό μας ταμείο να το δώσουμε στις συντάξεις. Δεν γίνεται αυτό. Έχετε κάνει κάποιο υπολογισμό δημοσιονομικού κόστους αυτών των αποφάσεων για επιστροφές, είτε αναδρομικά είτε επαναφορά? Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βγαίνουν αναδρομικό... διάφορα σενάρια στον αέρα. Εμείς θα μιλήσουμε όταν θα δούμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες πρέπει να περάσουν από την βάσανο του λογαριασμού που λέω ότι πρέπει να κάνουν οι δικαστές, για το πόσο κοστίζει και αν μπορεί να γίνει αυτό που θα πούν. Διότι στην πρώτη τους απόφαση για το πρώτο μνημόνιο δεν κάθισαν να πούν τίποτα παραπάνω από το ότι δεν είχε γίνει αναλογιστική μελέτη. Ένα από τα θέματα που υπήρχαν. Τώρα θα κάνουν να δουν με βάση, δεν λέω να κάνει αναλογιστική μελέτη το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να προσεγγίσουν προφανώς, το δημοσιονομικό αλλά κόστος. Σκεφτούν. Αυτά τα νούμερα είναι γνωστά. Υπάρχει κρατικός προϋπολογισμός, δεν είναι άγνωστα τα οικονομικά της χώρας. Να σκεφτούν αναλόγως, διότι αυτό που λένε δημόσιο συμφέρον σχετίζεται και με την ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται στην εκτέλεση των αποφάσεών τους. Διαφορετικά, είναι ένα θέμα το οποίο κανείς πρέπει να σκεφτεί δύο και τρεις φορές γιατί θα γίνει αλλιώς. Τώρα έχουμε και... 120 δόσεις. Πριν πάμε σε 120 δόσεις και ναι, να το θέσεις, έχουμε μηνύματα για τους συνταξιούχους που δεν βρήκαν τα χρήματά τους αυτά που έπρεπε την Παρασκευή. Έχει αποκατασταθεί, γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι προφανώς... Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι, να το δούμε, αλλά ξέρετε κάτι... Την Παρασκευή είναι... μπήκανε δηλαδή τα χρήματα κανονικά, βεβαίως, όλα, έτσι. Διορθώθηκε το πρόβλημα. Αυτή την ενημέρωση έχω από, ναι, όλα τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Αυτό ήταν ένα λογισμικό, τι έγινε, υπήρξε κάποιο πρόβλημα? Υπήρχε ένα θέμα στο λογισμικό που δεν είχε σωστά για περίπου 16.000, 16.500 χιλιάδες περιπτώσεις συνταξιούχων. Από τα 2.600.000 υπήρχε αυτή η παράληψη. Αλλά σήμερα θα δω και με τους... Το οποίο δόθηκε εντολή να διορθωθεί. Σήμερα θα δω και, ναι, με τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών, γιατί δεν είναι όλα μέσα στον ΕΦΚΑ, να δούμε πού οφείλεται αυτό το σφάλμα για να μην επαναληφθεί. Και αν τυχόν συμβαίνει κάτι ακόμα, θα το δούμε. Μάλιστα. Για τις 120 δόσεις. Για τις 120 δόσεις, λοιπόν, για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Έρχεται το Μάρτι, έχει κλείσει αυτό? Το έχουμε και αυτό εξαγγείλει από πολύ νωρίς. Προσωπικά με την ευθύνη που είχα στο χαρτοφυλάκιο αυτό, έλεγα πάντα ότι τη στιγμή που θα μπορούμε θα κάνουμε αυτές τις πολιτικές που βελτιώνουν την κατάσταση των οφειλετών που στραγγαλίζονται. Έλεγα από τότε που ήμουν ακόμα διοικητής του ΟΑΕ ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογείται η κοινωνική ασφάλιση να πάρει το σπίτι του ασφαλισμένου για να του δώσει σύνταξη. Να τον κάνει άστεγο, να πάει να κάνουμε κατασχέσεις στο σπίτι για να μπορεί να παίρνει σύνταξη. Δηλαδή δεν συμβαδίζει με τη φιλοσοφία που για μας πρέπει να έχει η κοινωνική ασφάλιση. Γι' αυτό το λόγο τα κοντά 16 δισεκατομμύρια που συγκεντρώνονται από επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες ως οφειλές, να τα μετριάσουμε έτσι ώστε, να σας πω, περίπου από 67.000 η οφειλή ενός ελεύθερου επαγγελματία θα πέσει στις 22.000. Θα είναι για όλους, κύριε Πετρόπουλε, χωρίς κοινωνικά κριτήρια, εισοδηματικά και αυτά? Χωρίς κοινωνικά κριτήρια. Και θα είναι για όλους, γιατί ρωτάνε πάρα πολύ... Δεν θα είναι για εκείνους που έχουν μπει στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού, ναι, και έχουν ενταχθεί, διότι εκεί είναι μια συμφωνία μεταξύ πολλών. Και πολλών μερών. Και να σας πω και την αλήθεια, γιατί βλέπουμε τα στοιχεία, δεν πρόκειται για άτομα τα οποία θα είχαν πρόβλημα, διότι εκπληρούν υψηλές προδιαγραφές και μπορούν να ανταποκριθούν. Υπάρχει και μια κατηγορία που τους λέμε φαντάσματα, που είναι οι άνθρωποι που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους. Αυτοί θα μπουν, το είχα πει, αυτό είναι που κάνουμε. Όσοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις θα μπουν σε αυτή την διαδικασία. Δεν θα μπει ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, όποτε και αν την έχουν κλείσει την επιχείρηση. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα μπουν όλοι να ρυθμιστούν για να πάρουν και σύνταξη, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αυτή που είναι να πάρουν σύνταξη είναι μια άλλη κατηγορία μέσα στο πλήθος των οφειλετών. Είναι κοντά στους 80.000 ανθρώπους που είναι κάθε κατηγορίες. Θα έχουν και αυτή την ευκαιρία. Όλοι. Όλοι. Άρα είναι για όλους, είτε έχουν κλείσει ή δεν έχουν κλείσει, μέχρι 120 ή 120. Θα, ανάλογα, μέχρι 120, μέχρι, διότι, ανάλογα... κοιτάξτε, αν πας, ας πούμε, στην κατώτατη εισφορά που μπορεί να είναι 50 ευρώ, θα το δούμε πώς θα είναι. Αυτό πότε αναμένεται? Δηλαδή, ανάλογα, ναι, με το ανάλογα... τι οφείλεις, ναι, και χρωστάς 50 και άμα φορά χρωστάς 1.000, δεν θα είναι 3 χρόνια. Σωστά, τα 50... είναι ανάλογα με την ελάχιστη που βάζετε, ναι, τα 50 ευρώ. Αυτά θα... θα υπολογιστούν. Αυτό πότε το περιμένουμε? Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Τουλάχιστον δύο φορές τη εβδομάδα κάνουμε ένα κοντρόλ πώς προχωράει το σύστημα.
Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα φιλικό στο χρήστη σύστημα, ώστε να γίνεται γρήγορα και χωρίς τη διαμεσολάβηση φοροτεχνικών, λογιστών, ακόμα και των υπαλλήλων. Θα μπαίνει το σύστημα επεξεργασμένη πληροφορία και θα λύνει το πρόβλημα ταχύτατα. Πότε? Σε 2 μήνες? Εγώ πιστεύω, επειδή είμαστε στο τέλος του Γενάρη, μέσα στο Φλεβάρι θα έχουμε καταλήξει και ενδεχομένως να έχουμε νομοθετήσει. Θέλουμε να τελειώσουμε γρήγορα για να μπορεί να εφαρμοστεί από τον Μάρτη. Όμως πρέπει να τονίσω κάτι το οποίο δυστυχώς παρασύρονται ορισμένοι, εγκαταλείπουν τις παλιές ρυθμίσεις. Να μην το κάνουν. Γιατί περιμένουν κάτι. Ναι, είναι λάθος να το κάνουν. Πρώτα απ' όλα, διότι θα πάρουμε υπόψη μας ό,τι πληρώθηκε να αφαιρεθεί και να πάμε για το υπόλοιπο σε ρύθμιση. Αυτό είναι αποφασισμένο, έτσι θα το κάνουμε. Ναι. Είναι λάθος να κάνουν αυτό που κάνουν. Διότι, να μείνουν στην ρύθμιση. Διότι μπορεί να κρυθούν κακόπιστοι και στην περίπτωση αυτή δεν θα μείνουν ούτε στο άλλο. Το λέω απέφραστα. Άρα προσοχή. Όσοι με δολιότητα. Γιατί αυτό έτσι θα βρεθεί. Ή τέλος πάντων, να μην πω δολιότητα, να πω με μια επιλογή τεχνάσματος στρατηγικής που να αφήνω τις ρυθμίσεις για να πάω στο καλύτερο, δεν θα ενταχθούν. Να εξηγήσω γιατί το κάνω. Γιατί θα το κάνουμε. Διότι αν μπορούμε να κάνουμε αυτό που τώρα θα γίνει, είναι γιατί μπορέσαμε να έχουμε συμμετοχή των περισσότερων. Άρα έτσι. Το πρώτο καλή πόλη, είναι το δύο πιλώνα. Αυτό το κάνουμε. Ας το καταλάβουν όλοι. Αυτό το συνεδρίωσαμε από παλιά, το λέω συνεχώς. Και μάλιστα είχα πει όταν φτιάξαμε τον ΕΦΚΑ, ότι μόλις θεμελιωθεί ο ΕΦΚΑ και έχουμε καλά αποτελέσματα στα ΕΦΚΑ, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια πολύ καλή ρυθμίση και των οφειλών. Ναι. Αυτό το κάνουμε τώρα. Αν τα έσοδα του ΕΦΚΑ τα μειώσουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, θα έχουν πριονίσει το κλαδί που κάθονται. Τι να κάνω τότε, θα δούμε. Δεν νομίζω να. Και κάτι τελευταίο. Το λέω και το ξαναλέω. Και κάτι τελευταίο. Τα βιβλιάρια ασθενείας, είπατε ότι. Δεν είναι μόνο αυτό, βεβαίως. Σταμάτησε η παραγωγή βιβλιαρίων. Είχε ετοιμαστεί μια παραγγελία κάποιων εκατομμυρίων βιβλιαρίων στο Εθνικό Τυπογραφείο. Την κατήργησα από πέρυσι. Γιατί ο σχεδιασμός είναι. Το θέμα είναι πώς θα εξυπηρετεί το κόσμος τώρα. Θα είναι πολύ απλό. Με έναν αριθμό που έχει ο καθένας ατομικό. Με την, θα δούμε και στην πράξη. Με τον ΑΜΚΑ ή νέος αριθμός θα είναι αυτός. Καταρχήν ο ΑΜΚΑ θα παίζει ρόλο και το ΑΦΜΗ. Ναι. Υπάρχει να βγει και κάποιο άλλο αριθμό ένα ταμείο, πώς θα γίνει. Όχι. Δεν γίνεται να το ξαναγυρίσουμε. Όχι, τίποτα. ΑΜΚΑ, ΑΦΜΗ και κατευθείαν θα. Ή συνδέσμος και τα δύο αναρχικά. Σκοπός μας είναι κάποια στιγμή να φτάσουμε σε έναν αριθμό για όλες. Επομένως, ο κάθε ασφαλισμένος θα πάρει έναν αριθμό. Για όλες τις υπηρεσίες που έχει ο πελάτης. Αυτή την κάρτα που θα είναι για τα πάντα. Θα είναι για όλα. Μακάρι. Δηλαδή, όχι αστυνομική ταυτότητα. Μακάρι. Να το δούμε. Ένα πράγμα στι χρήσει. Είναι. Θέλουμε λίγο χρόνο. Πιστεύω ότι τον Οκτώβριο θα κάνουμε βήματα. Δεν ξέρω αν θα αυτό το πότε το βλέπετε. Δεν θα το έχουμε ολοκληρώσει όλο αλλά για το. Θα το κάνουμε σε 2 μήνες, πιστεύω. Σε 2 μήνες θα είναι. Έχει προχωρήσει αρκετά. Θα κρεμούν πολλές. Και αυτές θα βελτιωθούν σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε κάποια προβλήματα και το έχω ξαναπεί. Στη διαδοχική μας. Στον ΝΑΤ που υπήρχε μια καθυστέρηση. Στην διαδοχική μας λένε. Πολλά παράπονα στην διαδοχική. Ναι, γιατί ξέρετε είναι. Πολλά χρόνια. Το έχω ξαναπεί. Είναι αρχεία τα οποία δεν είναι ηλεκτρονικά. Βοηθήστε τον κόσμο. Είναι γιατί. Σε. Ναι, γιατί και εσείς δίκιο έχετε, αλλά και συνταξιούχοι που σου λέει εγώ 2 χρόνια να πάρω. Θα πάρουμε κάπου 800 νέους, υπολογίζω να είναι πάνω από 1000, δυστυχώς έχουν ανταποκριθεί λιγότεροι, να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Για να πόσες εκκρεμούν τώρα συντάξεις. Υπάρχει πρόβλημα και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εκεί θα δώσουμε μεγάλη ενίσχυση με αυτούς τους νέους που θα βάλουμε και είναι και εξειδικευμένοι να κάνουν καλύτερα και πιο γρήγορα τη δουλειά. Κάπου 100 άτομα θα βάλουμε στο Γενικό Λογιστήριο για να βγουν οι συντάξεις του Δημοσίου. Έχουμε το πρόβλημα με το τσάι των υγειονομικών. Κάποια προβλήματα με το τμέδε των όσων. Πότε θα τελειώνουμε με αυτά τα προβλήματα, κύριε Πετρόπουλε? Κοιτάξτε, όσο οργανώνεται, έχουμε μια επιτάχυνση ραγδαία στην έκδοση. Σας είπα πού είναι τα κυρίες προβλήματα. Πόσες είναι τώρα, έχετε μια εικόνα πόσες είναι σε αναμονή, πόσες συντάξεις είναι σε αναμονή? Είμαστε περίπου στις 40.000, όπως λέμε, ληξιπρόθεσμες πλην των ανελαστικών. Ποιες είναι οι ανελαστικές, γιατί λέγονται πολλά εδώ, διάφορα εκπρόσωποι. Έρχονται διάφοροι εκπρόσωποι, τους έχετε φιλοξενήσει κι εσείς. Εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να απαντήσω. Όλα ακούγονται στο δημόσιο διάλογο και έρχεται ο χρόνο τη απάντηση. Ακούγονται να απαντιόνται όμως. Ναι. Υπάρχει μια κατάσταση
που χρονίζει πάρα πολύ καιρό, χρόνια, και έχουμε αυτό που λέμε εναλλαστικές. Δηλαδή, ενώ έχει κάνει αίτηση ο ασφαλισμένος και υπάρχει ως αίτηση σε εκκρεμότητα, δεν έχει τις προϋποθέσεις να πάρει τη σύνταξη. Δηλαδή, μπορεί να του λείπουν ένσημα. Άρα, υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Καταλάβατε. Εκεί. Άλλο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Και έχουν ολοκληρωθεί και πολλές. Άλλο οι αιτήσεις που μπορεί να κάνει. Αυτές οι εναλλαστικές πόσο είναι, πόσες είναι, έχετε υπολογίσει? Είναι. Μπορεί και 80.000, δεν είμαι πρόθυμος να το πω, γιατί δεν έχουμε όλο το αρχείο δεδομένο από όλους τους φορείς από όπου έρχονται. Για παράδειγμα, να σας πω, στο ΕΤΑ φαίνονται 22.000 να είναι οφειλέτες. Έτσι φαίνονται στο αρχείο. Ναι. Αλλά άμα διαφορείς... Είναι παραπάνω. Προσέξτε. Να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβετε με τι κινδύνους και προβλήματα έχουμε να διαχειριστούμε αυτά τα πράγματα. Οι δικηγορικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, κυρίως, είχαν την συμμετοχή στο να κρατούν, να κόβουν τα παράβολα και να έχουν μια τακτοποίηση με τα ταμεία νομικών, τα οποία δεν είναι μόνο ταμεία νομικών της Αθήνας. Υπάρχουν και ταμεία επιμέρους στις υπόλοιπες χώρες, τα προνοιακά κυρίως, και δεν είναι όλη αυτή η πληροφορία συγκεντρωμένη. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν οφειλέτες οι οποίοι δεν είναι εμφανείς. Δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι ευκαιρία τώρα με την πλατφόρμα που θα κάνουμε να έρθουν επιτέλους να πάρουμε και ακριβώς την εικόνα, ειδικά από αυτούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσω με μια επωδό. Όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας τα αποφασίζει, ενδεχομένως, γιατί ακούω θα διαχωρίσει ξανά τον ΕΦΚΑ σε επιμέρους ταμεία, να σκεφτεί τι μπάχαλο θα δημιουργηθεί και αν είναι καλύτερη και υποτιμότερη η κατάσταση του χάος που υπήρχε στους επιμέρους φορείς. Δεν βγάζουμε άκρη ακόμα μετά από τόση συστηματική δουλειά και κατηγορούν εμάς γι' αυτό. Αν θέλουν να επιστρέψουμε στο μηδέν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα.